Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής σε πυροσβεστική ΓΕΚΑΒ, μετά από πληροφορίες ότι ένας νεαρός άνδρας κινδύνευσε να πνίγει στους καταράκτες του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού. Πρόκειται για έναν Έλληνα περίπου 30 χρόνων που είχε επισκεφθεί το Φαράγγι με τη σύντροφό του και ο οποίος, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, βούλιαξε στο νερό και πνιγόταν, σκορπώντας πανικό σε όλους τους παρευρισκόμενους. Αυτόπτες μάρτυρες που συνέδραμαν στη διάσωσή του μιλούν στην κάμερα της Κρήτη TV για τα τρομακτικά λεπτά της περιπέτειας. Πνίγηκε το παιδί, το φώναζε η κοπέλα, του βοηθήσε τον Γιώργο, πήγαμε, μας έπνιξε λίγο, μετά τον βγάλαμε, αλλά ξαναπνίγηκε βγαίνοντας έξω και μπήκαν δύο τουρίστες. Είχε πάθει κρίση πανικού, φώναζε. Και ήπιε πολύ νερό. Ήπιε πολύ νερό. Είχε μπει το κεφαλάκι του μέσα. Εγώ νόμιζα ότι πνίγηκε. Φοβήθηκα λίγο. Basically, where the waterfall is, and we saw a guy, and it looked like he was drowning, but he was actually, like, we thought he was joking. We thought, you know, some people play around, but then we realized it was serious, but his partner had managed to lift him up out of the water. But then he started to take her down. Τον άνδρα τελικά κατάφεραν να βγάλουν από τα νερά δύο τουρίστες, δηλώνοντας στο φακό ότι κατά τη διάρκεια της διάσωσης τον είχε πιάσει πανικός και τους βούλιαζε. Όμως το αίσιο τέλος της ιστορίας τους δικαιώνει όλους. Yeah, we saved a life today. Yeah, he's alive and kicking. He's alive. Very, very, very bad shock. Yeah, he's but he's doing okay. He's at least he's alive. You know, that's the main thing. We've told his missus he needs an ambulance. Panicking, he's pushing us two under while we're trying to get to swim to the other side to get him to the game so he could fit on his feet. Τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 10 άντρες έσπευσαν σε χρόνο ρεκόρ στο σημείο, ενώ ακολούθησε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την έρευνά τους δεν εντοπίστηκε ο νεαρός άνδρας και θεωρείται πως αφού του ένιωσε λίγο καλύτερα και ξεπέρασε το σοκ, έφυγε με τη σύνοδό του πιθανότατα με τη βοήθεια κάποιου αυτοκινήτου.